όσον αφορά τα αιτήματα τα οποία θέλουμε να προβάλλουμε προς τα έξω και θέλουμε να επικοινωνήσουμε και μέσα από εσάς και με τους συναδέλφους αγρότες αλλά και με τον υπόλοιπο κόσμο της Καστοριάς και εν ώψη και των δύο πρωτοβουλειών που έχουμε πάρει για τις δύο κινητοποιήσεις, η μία για αύριο 12 η ώρα στο Τελωνείο, που θέλουμε να δείξουμε μέσα από αυτή τη δράση την οποία θα κάνουμε, την οποία την είχαμε κάνει και πέρυσι, αν θυμάστε, με ένα θεατρικό λιγάκι στημένο, όσον αφορά για τις ελληνοποιήσεις, που είναι ένα σοβαρό θέμα για την περιοχή τη δικιά μας, αλλά και το συλλαλητήριο το οποίο διοργανώνουμε τον αποκλεισμό της εφορίας την Παρασκευή 12 η ώρα. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει και να στηρίξει αυτή την προσπάθεια που κάνουμε να αλλάξει αυτή η πολιτική και στον αγροτικό τομέα αλλά και στους υπόλοιπους κλάδους που τους επηρεάζει. Γιατί άμα θα δούμε με βάση και τα προβλήματα τα οποία εμείς αναδεικνύουμε σήμερα και έχουν να κάνουν και φαίνονται πραγματικά ότι είναι προβλήματα που τα έχουν οι αγρότες, είναι προβλήματα όμως και του υπόλοιπου κόσμου οι οποίοι τα βιώνουν σε καθημερινή βάση. Επειδή οι κινητοποιήσεις γίνονταν και γίνονται πολλά χρόνια, σας πληροφορούμε ότι έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια των συζητήσεων, των συναντήσεων και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κάποιος προκειμένου να βρούμε μία λύση χωρίς να βγούμε στους δρόμους. Αυτό από ό,τι φαίνεται δεν αποδίδει και έχει γίνει και ένα κακό ότι όλες οι κυβερνήσεις προσανατολίζονται στην ιδέα του ότι εμείς κάθε χρόνο θα βγαίνουμε για κινητοποίησεις. Γι' αυτό και οτιδήποτε έχουν να τα πούν τα λένε τώρα. Εμάς δεν μας αρέσει αυτό. Εμείς θέλουμε θεσμικά να λειτουργούμε όλο τον χρόνο, να υπάρχουν τα θεσμικά μας όργανα που θα θέτουν όλο τον χρόνο, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, τα αιτήματά μας και να επιδίονται καθημερινά. Όμως, ανάγκας, βγαίνουμε στους δρόμους. Δεν μας είναι ευχάριστο. Ζητούμε τη συμπαράσταση του κόσμου, βεβαίως, γιατί πίσω από το αγροτικό επάγγελμα κρύβονται άλλα 100 και επαγγέλματα που πρέπει να τροφοδοτούν και να λειτουργούν. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο κόσμος το κατανοεί και το πιστεύει. Προσπαθούμε βέβαια και κάθε χρόνο το βελτιώνουμε και φέτος η διάθεσή μας είναι διαφορετική. Οι κινήσεις που κάνουμε να έχουν συμβολικό χαρακτήρα, να μην δυσκολεύουμε κανέναν και πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να κλείσουμε και τους δρόμους. Όσον αφορά όμως για το κομμάτι που βάζουμε για την εφορία στις 12 η ώρα αύριο, ζητάμε τη συμπαράσταση όλου του κόσμου μεθαύριο, την Παρασκευή, όλου του κόσμου, των εργαζομένων, των υπαλλήλων, όλου του κόσμου. Φανταστείτε ότι αυτό το πράγμα που πάνε να μας επιβάλλουν σήμερα, έτσι πέρα από όλα τα υπόλοιπα που μας εξαθλιώνει, το καινούριο αυτό που βγαίνει με όλο αυτό το κόστος παραγωγής, αυτό που το αγγίζει το 32%, αναγκαστικά αυτό το κόστος θα μετακυλιστεί στην ίδια την κατανάλωση. Επομένως, όλο και περισσότερο και το καλάθι αυτό που λένε της νοικοκυράς, το περιβόητο που το λιβανίζουν, ας πούμε, κάθε φορά θα γίνεται όλο και πιο ακριβό και το τρόφιμο θα γίνεται πια εξαρτώμενο είδος. Και έτσι πρέπει να το δουν και έτσι πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι φίλοι που σήμερα μας αντιμετωπίζουν είτε με τον Α είτε με τον Β τρόπο. Εμείς ζητάμε όλο τον κόσμο συμπαραστάτη, έχουμε πιστεύουμε κοινά αιτήματα τα οποία αγγίζουν όλο τον κόσμο. Και σε αυτή τη βάση θα πρέπει να έρθουν να διαμαρτυρηθούν μαζί μας. Και ναι, εμείς δεχόμαστε και προτάσεις για το πώς μπορούμε αυτό το πράγμα να το κλιμακώσουμε και πώς μπορούμε να το κάνουμε. Είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Με οποιοδήποτε φορέα, με οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα, εδώ είμαστε και μπορούμε να συζητήσουμε. Ούτε έχουμε καμία διάθεση να κλείσουμε σε κανέναν τον δρόμο, ούτε να δημιουργήσουμε και κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν έχουμε και διάθεση να χαλάσουμε και την ίδια μας υγεία που κάθε φορά τη χαλάμε.